Θα καλησπερίσω τηλεφωνικά τον βουλευτή Νέας Δημοκρατίας Νομού Φθιώτας, τον κύριο Σταϊκούρα. Καλησπέρα, κύριε βουλευτά. Καλησπέρα. Δεν ξέρω αν είναι σκληρές οι εκφράσεις, η οικονομία κατρακυλά. Οι πολίτες, όπως είπα στον πρόλογό μου, να περιμένουν σε ένα θαύμα το τι θα γίνει, κύριε Σταϊκούρα. Κοιτάξτε, η δική μου αίσθηση είναι ότι πράγματι επί μεγάλο χρονικό διάστημα η χώρα σέρνεται και η οικονομία όλο και κατρακυλά στην ύφεση. Δεν είναι, ξέρετε, αξιολόγηση αξιωματικής αντιπολίτευσης, είναι ποσοτική και ποιοτική δείκτες που το επιβεβαιώνουν. Για παράδειγμα, δείκτες της ίδιας κυβέρνησης. Τέσσερις θα σας δώσω ενδεικτικά που τους αντιλαμβάνεται και τους ζει, τους βιώνει, ναι, ο κάθε Έλληνας πολίτης. Η χώρα για τέταρτο συνεχόμενο τρίμηνο είναι σε ύφεση. Άρα ουσιαστικά αυτό σημαίνει ότι δεν δημιουργούνται νέες θέσεις απασχόλησης αφού δεν δημιουργείται νέος πλούτος. Δεύτερον, λόγω των μέτρων που πήρε η κυβέρνηση, νέων φορολογικών μέτρων, ύψους γύρω στα 9 δισεκατομμύρια ευρώ, οι πολίτες αδυνατούν να πληρώσουν τις υποχρεώσεις τους. Απόδειξη αυτού, ότι το ίδιο βεβαρημένο παρελθόν που υπήρχε, γιατί ξέρετε πολύ καλά ότι κάνω και αυτοκριτική ή προβλήματα κατά το παρελθόν, ήρθαν να προσθεθούν επί διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ 20 δισεκατομμύρια ευρώ νέες ληξιπρόθεσμες οφειλές των ιδιωτών. Ναι. Νέες οφειλές μόνο την περίοδο 15-16. Θρέσκες οφειλές. Και ακόμα οι πολίτες δεν έχουν αρχίσει να πληρώνουν τον ένφια ή τώρα μόλις ξεκινούν να πληρώνουν τον ένφια και το φόρο εισοδήματος. Τρίτο στοιχείο. Το κράτος, από την άλλη πλευρά, είναι ο μεγαλύτερος μεταξύς. Χρωστάει σήμερα πάνω από 7 δισεκατομμύρια ευρώ στον ιδιωτικό τομέα. Με ό,τι σημαίνει αυτό για τη ρευστότητα στην οικονομία και για τις θέσεις απασχόλησης. Σας θυμίζω ότι αυτό το ποσό ήταν κάτω από το μισό στο τέλος του 2014. Έχουν αυξηθεί επί ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του κράτους τώρα προς τον ιδιωτικό τομέα κατά 88%. Και τέταρτη παρατήρηση, αν διατρέξει κανένας τα βασικά συστατικά του ΑΕΠ, του πλούτου δηλαδή της χώρας, που είναι πια η κατανάλωση, κυρίως η ιδιωτική κατανάλωση, οι εξαγωγές, οι επενδύσεις, παντού οι δείκτες είναι αρνητικοί. Και θυμίζω και υπενθυμίζω ότι υπάρχουν φορολογικά μέτρα τα οποία έχουν ήδη ψηφιστεί και δεν έχουν υλοποιηθεί και τα οποία θα επιβαρύνουν ακόμα περισσότερο την καθημερινότητα του πολίτη. Εδώ όπως τώρα, είναι για παράδειγμα, ναι, το πετρέλαιο θέρμανσης. Εδώ ακούμε μια κυβέρνηση όμως, κύριε Σταϊκούρα, να λέει ότι γίνεται μια προσπάθεια να πάμε σιγά σιγά σε βήματα ανάπτυξης. Προφανώς θα πει και κάποια πράγματα ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Με λίγα λόγια, τι συμβαίνει τελικά, ποιος λέει την αλήθεια, αυτή είναι η ερώτηση που βγαίνει ουσιαστικά. Επαναλαμβάνω, επειδή εμένα μου αρέσει όταν τοποθετούμε να στηρίζομαι σε στοιχεία τα οποία υποστηρίζουν την άποψή μου. Κατά αντιστοιχεία, το 2014 θα μπορούσα να σας πω ότι είχε μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης πετρέλαιο θέρμανσης, είχε μειωθεί κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες ο ΦΠΑ στην εστίαση, που το ζει ο κάθε πολίτης του νομού Φθιώτιδας ενδεικτικά όταν πάει να φάει κάπου. Είχε μειωθεί η έκτακτη φορά αλληλεγγύης, είχε δοθεί κοινωνικό μέρισμα, είχε γυρίσει η οικονομία σε θετικό ρυθμό ανάπτυξης, είχε σταθεροποιηθεί η οικονομία. Εάν βρεθεί κάποιος, ο οποίος μπορεί να μου πει ότι σήμερα είναι σε καλύτερη κατάσταση από ό,τι ήταν το 2014, τότε προφανώς θα συμφωνεί με τον κύριο Πρωθυπουργό. Μάλιστα. Προσωπικά, ναι, με όσους συμπατριώτες και πολίτες συναναστρέφομαι, κανένας δεν ισχυρίζεται, και αυτό είναι πρόδειλο από τους δείκτες που σας ανέφερα εγώ, ότι σήμερα είναι η κατάσταση καλύτερη από τότε. Αντίστροφα, ναι, τώρα αντιλαμβάνονται το μεγαλύτερο κομμάτι της κοινωνίας ότι τότε η κατάσταση τουλάχιστον είχε σταθεροποιηθεί. Κύριε, και ξέρετε πολύ καλά ότι εγώ δεν θριαμβολογώ, και τότε που μιλούσαμε η λέξη που χρησιμοποίησα ήταν σταθεροποίηση και η δυνατότητα από το 2015 και μετά η χώρα να προχωρήσει σε βιώσιμους ρυθμούς. Αυτό είναι αληθές. Είναι αληθές, κύριε Σταϊκούρα. Θέλω να ρωτήσω επίσης, επειδή θα υπάρξουν και οι ομιλίες του Πρωθυπουργού αλλά και λίγο αργότερα του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας, τι περιμένετε ειλικρινά να ακούσετε από τον κύριο Τσίπρα με βάση το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης που ξέραμε ή το παράλληλο πρόγραμμα και τα όσα υλοποιήθηκαν και τι θα παρουσιάσει και η Νέα Δημοκρατία όσο μπορείτε να γνωρίζετε κι εσείς? Από τον κύριο Τσίπρα δεν ξέρω τι μπορεί να αναμένει κανένας. Με δεδομένο το βεβαρημένο παρελθόν που έχει, λόγω όπως πολύ σωστά είπατε, του προγράμματος Θεσσαλονίκης πρόπερση και του παράλληλου προγράμματος πέρσι, που τίποτα από αυτά που είπε δεν υλοποιήθηκαν. Άλλωστε, ξέρετε πολύ καλά ότι η Νέα Δημοκρατία έχει βγάλει ένα σποτάκι στο οποίο φαίνονται
τα 25 ψέματα που είπε ο κύριος Πρωθυπουργός πέρσι στη ΔΕΘ, όχι προπέρσι, πέρσι, ένα ψέμα ουσιαστικά ανά 3 λεπτά όπως κυκλοφορεί το σποτάκι, δεν μπορεί να ξέρει κανένας τι μπορεί να αναμένει. Πάντως, σίγουρα, όπως προκύπτει και από τις δημοσκοπήσεις που έχουν το φως δημοσιότητας, οι πολίτες δεν προσδοκούν κάτι από την ομιλία του κ. Πρωθυπουργού. Αντιθέτως, προσμένουν και προσδοκούν η Νέα Δημοκρατία, η αξιωματική αντιπολίτευση, ο κ. Μητσοτάκης, να δείξει έναν ρεαλιστικό, υλοποιήσιμο, κοστολογημένο οδικό χάρτη εξόδου από την κρίση. Και εκτιμώ ότι αυτό θα πράξουμε. Και προς αυτήν την κατεύθυνση εργαζόμαστε. Άρα θα μιλάμε για ένα κυβερνητικό πρόγραμμα ουσιαστικά από την Νέα Δημοκρατία. Θα σας βοηθήσω. Που θα συνδυάζει οικονομική αποτελεσματικότητα και κοινωνική δικαιοσύνη. Που στόχους θα έχει την βιώσιμη ανάπτυξη, τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης και την κοινωνική συνοχή. Και ένα πρόγραμμα το οποίο θα εδράζεται στην εμπροστοβαρή υλοποίηση διαθεωτικών αλλαγών και αποκρατικοποιήσεων, στην ενίσχυση της ρευστότητας της πραγματικής οικονομίας και στην αλλαγή του μείγματος δημοσιονομικής πολιτικής με την σταδιακή μείωση συγκεκριμένων φορολογικών συντελεστών. Και έρχομαι στο τελευταίο σημείο, γιατί εύλογα θα μου πείτε, μα θα πείσετε την κοινωνία, θα καταθέσουμε τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να μειωθούν αυτοί οι φορολογικοί συντελεστές. Και αυτοί είναι είτε με την επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων, όπως πράξαμε το 2014 και σας ανέφερα πριν συγκεκριμένα παραδείγματα, είτε με την αξιοποίηση δημοσιονομικών ισοδυνάμων από την πλευρά των δαπανών, όπως είναι η περαιτέρω μείωση των λειτουργικών δαπανών, η αξιολόγηση των δαπανών σε συγκεκριμένα υπουργεία, ο αυστηρότερος έλεγχος εκτέλεσης των προϋπολογισμών κάποιων φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, με τον περιορισμό της φοροδιαφυγής και με την εκτεταμένη χρήση πλαστικού χρήματος και τη διεύρυνση φορολογικής βάσης. Η χρήση, η εκτεταμένη πλαστικού χρήματος είναι κλειδί για την μείωση της φοροδιαφυγής. Και τέλος, με την μείωση των μεσομακροπρόθεσμων στόχων για τα πρωτογενή πλεονάσματα στο 2% του ΑΕΠ από το 3,5% που είναι σήμερα. Αυτή η διαφορά αμέσως θα μετακυληθεί σε περαιτέρω μείωση φορολογικών συντελεστών. Μάλιστα. Όσον αφορά τώρα για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, θέλω μόνο να ρωτήσω για το τυράκι το οποίο θα έχει ο Πρωθυπουργός με τις τηλεοπτικές άδειες, κύριε Σταϊκούρα, και μιλάει για 246 εκατομμύρια τα οποία θα πάνε προφανώς σε ευπαθείς ομάδες, όπως ακούσαμε. Θέλω ένα σχόλιο σας και για αυτό, αλλά και τον τρόπο που έγινε ο διαγωνισμός και έρχονται και οι περιφερειακές άδειες, κύριε Σταϊκούρα. Θα κάνω μια συνολική τοποθέτηση και θα πάω στο ειδικότερο σημείο που ήταν το πρώτο σας ερώτημα. Πρώτα απ' όλα, εμείς από τη διαδικασία, έτσι όπως εξελίχθηκε, έχουμε θέσει μια σειρά από ερωτήματα τα οποία, κατά την άποψή μου, είναι εύλογα και τα οποία τα θέτουν όλοι. Και οι πολίτες. Παράδειγμα, γιατί η κυβέρνηση επιλέγει να κατασκευάσει ένα ολιγοπόλιο καναλιών και να ακροτηριάσει την πολυφωνία και τον πλουραλισμό. Πού στην Ευρώπη ακούστηκε να υπάρχει περιορισμό στον αριθμό των αδειών? Ποια χώρα έχει 4 άδειες στην Ευρώπη τηλεοπτικές? Σας θυμίζω ότι με βάση μελέτες που έχουν δει το φως δημοσιότητας, οι χώρες που έχουν 4 άδειες είναι, μεταξύ άλλων, η Σομαλία, η Σενεγάλη, η Βόρειος Κορέα. Άρα, πώς βάζεις όρους και όρια στον αριθμό των τηλεοπτικών αδειών? Και μάλιστα ως Υπουργείο, όχι ως ανεξάρτητη αρχή, ως Υπουργείο. Δεύτερο ερώτημα. Γιατί τώρα η κυβέρνηση ανακάλυψε τον ρόλο του Εθνικού Ραδιοτηλεοπτικού Συμβουλίου και προτείνει να δοθούν οι θεματικές και οι περιφερειακές άδειες που μόλις θίξατε υπό την εποπτεία του? Σε ποια ευρωπαϊκή χώρα ο αρμόδιος υπουργός υποκαθιστά την ανεξάρτητη αρχή, όπως έγινε εδώ, προτείνει τον αριθμό των αδειών και το ύψος εκείνης δημοκρασίας? Τρίτο ερώτημα. Ξέρετε πάρα πολύ καλό ότι είναι ανοιχτό το θέμα του Συμβουλίου της Επικρατείας και των Ευρωπαϊκών Δικαστηρίων. Σωστά. Τι θα γίνει αν η απόφαση βγει και δείξει ότι είναι αντισταγματικός ο νόμος? Γιατί δεν περίμενε η κυβέρνηση την απόφαση του δικαστηρίου? Τέταρτο ερώτημα. Με βάση το Σύνταγμα της χώρας, το άρθρο 15, για τις τηλεοπτικές ειδικά άδειες, επειδή είναι και θέμα δημοκρατίας, δεν αξιολογείς μόνο τα οικονομικά κριτήρια ή έχεις μόνο οικονομικά κριτήρια, αλλά κοιτάς και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά. Ποια ήταν αυτά? Ακόμα δεν τα γνωρίζουμε και ούτε έχουν αξιολογηθεί. Επόμενο ερώτημα. Τι θα γίνει με το πόθεν έσχες? Εδώ η Νέα Δημοκρατία έχει καταθέσει συγκεκριμένη ερώτηση. Τώρα ελέγχεται ουσιαστικά το πόθεν έσχες. Μα δεν θα έπρεπε το πόθεν έσχες να ελεγχθεί πριν τη διαδικασία? Και από ποιους θα γίνει ο έλεγχος του πόθεν έσχες και με ποια διαδικασία? Εύλογο. Επόμενο ερώτημα. Τι θα γίνει με τα κανάλια τα οποία έκλεισαν και πόσα χρήματα θα χάσει το δημόσιο από αυτά τα κανάλια?
Ξέρετε πολύ καλά ότι τα κανάλια αυτά είχαν δάνεια από τράπεζες. Άρα τι θα γίνει με αυτά τα δάνεια. Δίναν φόρο εισοδήματος και επιτιδεύματος. Άρα τι θα γίνει, ποια είναι η απώλεια εσόδων στα δημόσια ταμεία. Και δίναν και εισφορές. Ποια είναι η απώλεια εσόδων στα ασφαλιστικά ταμεία. Τι θα γίνει με τους εργαζόμενους σε αυτά τα κανάλια, 6 αν δεν με απαντά το μνήμη μου, τα οποία θα κλείσουν. Και δύο τελευταία ερωτήματα που είναι, συνδυάζονται με το αρχικό σας ερώτημα. Πώς θα ανακτήσουν τα κανάλια τα ποσά που θα καταβάλουν. Υπενθυμίζω αυτό που είπατε και εσείς, ότι θα καταβληθούν 246 εκατομμύρια ευρώ. Ναι. Σας θυμίζω ότι ο κύριος Υπουργός Κρατείας είχε πει ότι 4 θα είναι τα κανάλια, γιατί η διαφημιστική πίτα είναι από 180 μέχρι 200 εκατομμύρια. Άρα, σε μια διαφημιστική πίτα που είναι 180 με 200 εκατομμύρια και την είχε κατανείμει περίπου 50 εκατομμύρια το καθένα, δόθηκαν 246 εκατομμύρια. Επειδή είστε πολύ έμπειρος στο χώρο, ξέρετε ότι για τα δύο από αυτά τα κανάλια που ξεκινούν από το μηδέν θα χρειαστούν επιπλέον επενδύσεις. Σωστά. Άρα, πού θα βρεθούν τα λεφτά και πώς θα ανακτηθούν τα κεφάλαια τα οποία θα βάλουν αυτοί οι επενδυτές. Εδώ δημιουργούνται εύλογα ερωτήματα. Πολλά ερωτήματα. Η Νέα Δημοκρατία. Και για το τίμημα, τέλος. 246 εκατομμύρια. Είπατε ότι αυτά θα πάνε σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες. Καταρχήν, εύχομαι να πάνε. Όπως πράξαμε και εμείς με το κοινωνικό μέρισμα ύψους 450 εκατομμυρίων, όπως σας είπα το 2014. Όμως, εδώ θα πω κάτι το οποίο είναι δυστυχώς οικονομικό, λογιστικό, αλλά πρέπει να το θέσω. Ταμιακά, η χώρα μπορεί να εισπράξει αυτά τα 246 εκατομμύρια σε τρεις δόσεις. Σωστά. Ναι. Αυτή είναι η συμφωνία. Περίπου 82 εκατομμύρια κάθε χρόνο. Άρα καταρχήν δεν μπορεί να δώσει 246 αμέσως. Το πιο σημαντικό όμως είναι ότι εκτός από το ταμιακό, δηλαδή πότε θα έρθουν χρήματα στα κρατικά ταμεία, είναι πώς η Ελστάτ θα αποφασίσει να γράψει αυτό το έσοδο στο κρατικό προϋπολογισμό. Δηλαδή το δημοσιονομικό κομμάτι, όχι το ταμιακό. Υπάρχει περίπτωση, σοβαρό ενδεχόμενο, με βάση αντίστοιχες εγγραφές του παρελθόντος, αυτό να γίνει σε βάθος δεκαετίας, όσο είναι και το διάστημα της παραχώρησης. Οπότε σε αυτή την περίπτωση η κυβέρνηση δεν θα μπορέσει να δώσει ούτε καν 82, αλλά μόλις 24,6 εκατομμύρια κάθε χρόνο. Γι' αυτό θέλει προσοχή όταν διατυπώνουμε προσδοκίες. Η νέα Δημοκρατία τι θα κάνει συνολικότερα, γιατί μπορεί να κληθείτε να είστε η επόμενη κυβέρνηση, όποτε και αν γίνουν εκλογές, κύριε Σταϊκούρα, και για τις περιφερειακές άδειες, που και εμείς μπαίνουμε σε αυτή πιθανόν την αρένα που είδαμε τις τελευταίες ημέρες. Κατάργηση υφιστάμενου νόμου, αποκατάσταση κεντρικού ρόλου του Εθνικού Ραδιοτηλεοπτικού Συμβουλίου, με βάση την εισήγησή του πλήρης αξιοποίηση του ψηφιακού φάσματος, χωρίς προκαθορισμένο αριθμό αδειών, με τρία κριτήρια. Διαφάνεια στην προέλευση των χρημάτων, αυστηρά ποιοτικά κριτήρια, ενιαίο τίμημα αδείας. Λοιπόν, θέλω πριν σας αποδεσμεύσω. Και προφανώς υποστηρίζουμε σταθερά και διαχρονικά. Άλλωστε, στη Νέα Δημοκρατία έχουμε υποστεί κόστος από αυτό, επί διακυβέρνησης Κώστα Καραμαλή, το ασυμβίβαστο εργολάβων προμηθευτών και ιδιοκτών καναλιών. Κατανοητό. Λοιπόν, πριν σας αποδεσμεύσω, ένα τελευταίο ερώτημα που αφορά τον χώρο της υγείας, τον ΕΟΠΗ, προς τον κύριο Πολάκη, κύριε Σταϊκούρα, και δεν αφήνετε τα θέματα υγείας. Να θυμίσω και για το νοσοκομείο Λαμίας, αλλά για το συγκεκριμένο. Θέλω ένα τελευταίο σχόλιο σας. Αυτό που έκανε το γραφείο του κύριου Πολάκη δεν έχει ξαναγίνει και έχει πολύ σοβαρά ερωτηματικά για την πρόθεση της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Υγείας. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με έγγραφο το οποίο έπεσε στην αντίληψή μας, εμού και του κ. Νίκου Παναγιωτόπουλου, του συναδελφού μου, βουλευτή Καβάλας, υπάρχει οδηγία του διευθυντού του γραφείου του αναπληρωτή υπουργού, του κ. Πολάκη, του διευθυντή του, του κ. Ψωμιάδη δηλαδή, Πλούτα Ψωμιάδης λέγεται, κύριος, με τον οποίο λέει στον ΕΟΠΗ να μεταφέρει πόρους του ΕΟΠΗ στις συνεταιριστικές τράπεζες για άσκηση κοινωνικής πολιτικής προς όφελος των πολιτών και των τοπικών κοινωνιών. Πρώτα απ' όλα, δεν μπορεί να το κάνει αυτό, διότι αυτό προϋποθέτει ανοιχτό δημόσιο διεθνή διαγωνισμό για το πού θα πάνε τα ταμιακά διαθέσιμα, για παράδειγμα, στη συγκεκριμένη περίπτωση, του ΕΟΠΗ. Ναι. Δεύτερον, ο ΕΟΠΗ έχει σύμβαση με συγκεκριμένες τράπεζες από το 2012. Και τρίτον, η σημερινή κυβέρνηση, ακριβώς επειδή έκανε την δίθεν υπερήφανη διαπραγμάτευση, έχει σκουπίσει όλα τα ταμιακά διαθέσιμα. Και έχει περάσει ένα νόμο που λέει ότι ό,τι ταμιακό διαθέσιμο δημιουργείται
θα πρέπει να πηγαίνει υποχρεωτικά ή προαιρετικά στην Τράπεζα της Ελλάδος. Ναι. Όχι όπου θέλει ο κάθε υπουργός. Εδώ συνεπώς, και για όποιο λόγο θέλει, έχουμε συνεπώς εδώ μια προκλητική παρέμβαση από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, που από όσο γνωρίζω, ευτυχώς, ναι, και με την παρέμβαση της Νέας Δημοκρατίας, δεν έγινε δεκτή από τον ΕΟΠΗ. Λοιπόν, αλλά αυτό δείχνει, ναι, πώς αντιλαμβάνονται τη δημοκρατία ορισμένη. Τον τρόπο λειτουργίας της κυβέρνησης, θέλετε να πείτε. Κατανοητό. Λοιπόν, κύριε Σταϊκούρα, σας ευχαριστώ για το χρόνο. Να είστε καλά. Καλό βράδυ.